Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Λάμπρου Τσόγκα, προκάλεσε η επιστολή που συνυπέγραψαν 471 φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στην οποία περιέγραφαν την κατάσταση που επικρατεί στο κάμπους του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, με την παραβατικότητα και τη διακίνηση αλλά και χρήση ναρκωτικών ουσιών να είναι πλέον καθημερινά φαινόμενα. Ο κύριος Τσόγκας ζητά να γίνουν επιτόπιοι έλεγχοι στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο αυτεπάγγελ της προανάκρισης, ώστε να διαπιστωθεί η τέλεση πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως διακίνηση ναρκωτικών, διακεκριμένες κλοπές ή βιασμοί, αδικήματα που καταγγέλλονται στην επιστολή των φοιτητών του Ιδρύματος. Το περιεχόμενο αυτής της επιστολής, άλλωστε, σε δηλώσεις του προς την κάμερα του σταθμού μας είχε επιβεβαιώσει στο σύνολό του ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής. Δεν μπορεί να βάλουμε τους φοιτητές να στραφούν, να δείξουν τη ρώμη τους, όπως νομίζουν μερικοί, και να στραφούν εναντίον των διακινητών των ναρκωτικών. Αυτό είναι δουλειά άλλων φορέων που είναι και εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Το έχω πει ευθαρσώς, θέλω την αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο ένστολη να προστατεύει τα παιδιά μας, τους φοιτητές μας, τις φοιτήτριές μας, τους εργαζόμενους, όλους όσους περνάνε μέσα και έξω από αυτό. Υπενθυμίζεται ότι στην επιστολή τους προς τον κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής και τον πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οι 471 φοιτητές αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι στο κάμπους του Πανεπιστημίου η παραβατικότητα, οι κλοπές, τα ναρκωτικά, η πορνεία και η βία είναι πλέον καθημερινότητα για όσους περνούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας σε αυτούς τους χώρους. Τονίζεται ακόμη ότι από τα πιο απλά περιστατικά, όπως η διαρκής παρουσία μεγάλου αριθμού χρηστών ναρκωτικών σε χώρους του Ιδρύματος, έως τα σοβαρά δηλαδή την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στους ίδιους χώρους και τα ακόμη κρισιμότερα, όπως ο θάνατος ανθρώπων εντός του Πανεπιστημίου, όλα δημιουργούν αίσθηση μόνιμης ανασφάλειας και φόβου για το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Εγκλήματα ή διακινήσεις ναρκωτικών, διάφορα τέτοια περιστατικά. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφεύγεται μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση. Ειδικά μεσημέρι, απόγευμα, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι, εντάξει, σε μια φάση λίγο περίεργη, ειδικά στο πίσω μέρος εκεί, κοντά στη βιβλιοθήκη, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα λίγο να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια. Αυτό. Μας το λένε και οι καθηγητές, οπότε θέλει προσοχή ιδιαίτερα και τις απογευματινές ώρες και στα μαθήματα κιόλα τα απογευματινά. Η συγκεκριμένη εισαγγελική παρέμβαση είναι η πρώτη απάντηση τόσο στην επιστολή όσο και στην κραυγή αγωνίας που είχε απευθύνει ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής.